Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στέλνουμε μήνυμα σήμερα στην κυβέρνηση, στο ΣΥΡΙΖΑ του όψιμου μιξοκλάματος, στο ΠΑΣΟ ΚΙΝΑΛ, στις απατημένες συζύγους του ΜΕΡΑ25 και όλων αυτών των δυνάμεων που ναι μεν τώρα δημιουργούν μια προσχηματική αντιπαράθεση, αλλά είναι οι ίδιοι που ενορχιστρωμένα, εναλλάσσοντας ρόλους, βάλαν όλοι μαζί πλάτη για να περάσουν όλα τα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα. Βάλανε πλάτη για να θάψουν το ασφαλιστικό. Βάλανε πλάτη για να τακίσουν τις συμβάσεις εργασίας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού. Βάλανε όλοι μαζί πλάτη για να τσακίσουν την υγεία, την παιδεία, για να πάρουν στα χέρια τους τη λαϊκή κατοικία, τη λαϊκή περιουσία. Εμείς λοιπόν στέλνουμε μήνυμα ξεκάθαρο ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αν νομίζουν ότι θα τους περάσει έτσι. Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αν νομίζουν ότι επειδή διαπραγματεύονται για το ποιος θα πιάσει στα σίδη στο νόθο ψευτοσυνέδριο που οργανώνει η συνδικαλιστική μαφία, όπως την έχει χαρακτηρίσει και ο εργαζόμενος λαός, ότι θα ξεμπερδεύουν με τους πραγματικούς εργάτες. Στέλνουμε μήνυμα και από τη σημερινή μας κινητοποίηση, αλλά και από την επόμενη δράση μας που θα κλιμακώνεται συνεχώς, ότι δεν ξεμπερδεύουν. Απέναντίας, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε τώρα τι πραγματικά διεκδικεί ο εργάτης, τι πραγματικά εκφράζει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του συμφέροντα. Και επειδή κάποιοι ήδη πήραν απόφαση ότι το ασφαλιστικό κυδεύτηκε, όπως για παράδειγμα η πλειοψηφία στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι ήδη θα μοιράσουν τον καφέ. Ας πάμε από εκεί λοιπόν να ακούσουν πώς φωνάζουν πραγματικά οι εργάτες. Στο σπίτι της εργατικής τάξης, στην έδρα των εργατικών σωματείων αυτής της πόλης, που δυστυχώς κινδυνεύει από την πλειοψηφία της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, να μετατραπεί από εργατικό κέντρο σε μνημείο εργατοπατερισμού. Είναι αυτή που για σήμερα όχι απλά δεν άνοιξαν το στόμα τους για να μιλήσουν σε εργαζόμενο. Είναι αυτοί που αρνήθηκαν να συγκαλέσουν τη διοίκηση του εργατικού κέντρου για να συζητήσει για το αν θα απεργήσουμε ή όχι. Είναι αυτοί που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βάλαν πλάτη για να έχει επιτυχία καμία απεργία. Είναι αυτοί που ακόμα και για τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της κυβέρνησης τον αφήσανε να πάει ατουφέκιστος. Είναι αυτοί, αγαπητοί συνάδελφοι και συναγωνιστές, που σε λίγες μέρες θα βρίσκονται σε ένα πολυτελή τουριστικό θέατρο στο Καβούρι, εκεί για να κάνουν άλλη μια συμφωνία.
να κρατάνε καρέκλες σαν εργατοπατέρες και από την άλλη κυβέρνηση και ο ΣΕΒ ανενόχλητοι να ανοπλούν πολιτικές για τα κέρδη τους. Είναι αυτά οι αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες που έχουν να δούνε πολύ καιρό στα μάτια τους εργάτη. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Μπας και λυπηθεί και συγκινηθεί κανείς τους και βγει σε κανένα παράθυρο να δει και κανέναν εργαζόμενο πως είναι. Που δεν φοράσατε και μετάξια. Που υδρώνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για μας και για τις οικογένειές μας. Στέλνουμε μήνυμα ότι δεν σταματάμε σήμερα εδώ. Ότι επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα είναι ένας σταθμός. Και συνεχίζουμε αγωνιστικά και τις επόμενες μέρες μέσα στους χώρους δουλειάς. Κορυφώνουμε στην 8η Μάρτη, μέρα διεθνής μέρας για την εργαζόμενη γυναίκα. Δεν σταματάμε συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Θα είμαστε πάντα στους δρόμους, μέχρι τα ταξικά σωματεία, τα εργατικά κέντρα, η ίδια και σε, να περάσει στα χέρια μας.